Νίκο Λιγερέ, πολύ πολύ καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είμαστε σήμερα μαζί. Καλημέρα Δημήτρη μου, και εγώ χαίρομαι γιατί είναι και ένα ειδικό περιβάλλον για τα θέματα τα ηθικά, αλλά εγώ δεν θα ήθελα να αρχίσουμε χωρίς να κάνουμε καμία αναφορά στον Πέτρο, γιατί είχα τη χαρά να τον γνωρίσω στη Νέα Υόρκη μέσα στο πλαίσιο του κοινού αγώνα. Τον είδα μαζί μας και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Όταν λοιπόν έχουμε ανθρώπους που φεύγουν με αυτόν τον τρόπο και ολοκληρώνουν έναν κύκλο, είναι καλό να τους θυμόμαστε, γιατί για μένα ο Πέτρος είναι αυτός που ένωσε και ανθρώπους από τη Μακεδονία, από τη Βόρεια Ήπειρο, από την Ελλάδα και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ήταν μια φωνή που ακουγόταν και από τους Αμερικανούς και νομίζω ότι χάσαμε ένα πολύτιμο άνθρωπο για τα θέματα τα εθνικά. Δεν μιλάω καν για τις παρελάσεις, γιατί νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλους πόσο σημαντική ήταν η επιρροή του και ο ρόλος του. Εγώ θέλω απλώς να θυμηθώ ότι χάρη σε αυτόν βρεθήκαμε μαζί. Ήταν μια μέρα που παρουσίασε την παρέλαση στη Νέα Υόρκη και χάρη στον Πέτρο που μας έβγαλε από την εξέδρα και μας έβαλε μέσα στην παρέλαση, μπορέσαμε να κρατήσουμε και την ελληνική σημαία που είχε δημιουργήσει ο Κατσίφος μαζί με την οικογένειά του, και αυτό δεν μπορεί να το ξεχάσουμε. Και εγώ θέλω, δάσκαλε, να αναφερθώ στα αντανακλαστικά σας. Λίγη ώρα μετά την είδηση του θανάτου του Πέτρου Γαλάτουλα, γράψατε στο ιστολόγιο σας, και θα το διαβάσω, δεν θα ξεχάσουμε πως έγιναν τόσες παρελάσεις στη New York, αφού γνωρίζουμε ποια ψυχή τη σήκωνε με όλες τις θυσίες της. Νομίζω ότι αυτά τα λόγια, αυτές οι λίγες λέξεις, περιγράφουν τόσο εύστοχα και τόσο εύγλωτα αυτήν την πραγματικότητα, και ξέρω την εκτίμηση που είχε ο Πέτρος στο πρόσωπό σας, και ξέρω και την αγαστή συνεργασία που είχαμε όλοι μαζί, και ξέρω και την ευαισθησία την τεράστια που είχατε και οι δύο στο θέμα της Βορείου Ηπείρου, και ξέρω την ευαισθησία που είχατε γενικότερα όλοι μας σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Είναι πολύ όμορφο σε δύσκολες στιγμές να ακούς φίλους να μην ξεχνάνε να αναφερθούν στην πορεία και στο έργο ενός ανθρώπου. Νίκο Λιγερέ, πραγματικά νομίζω ότι η απώλεια είναι μεγάλη και δεν είναι τυχαίο ότι έχω λάβει πάρα πολλά τηλεφωνήματα και από την Ελλάδα επί τούτου. Ναι, δεν με ξαφνιάζει, γιατί η απήχηση του Πέτρου δεν είχε μείνει μόνο στο μικρό χωριό εντός αγωγικών της Νιου Ιόρκ, είχε αγγίξει και άλλους, γιατί έβλεπαν όλοι το έργο του. Και όταν βλέπω, ας πούμε, και τι έγινε και με την, τους εζώνους, πώς τους είχε φέρει, πώς λειτουργούσαν τα πράγματα, αυτή η αγαθή ψυχή που είχε για να αντιμετωπίζει άμεσα προβλήματα και να βοηθάει τους πάντες, είναι κάτι που θα μας στήσει. Από την άλλη πλευρά, επειδή το έχουμε χαρεί αυτό το έργο, είναι κάτι που θα μας μείνει, και κάθε φορά που θα μιλάμε για τον Πέτρο θα είναι πάντοτε με αυτό το θετικό πρόσημο για όλο το έργο του, για τον ελληνισμό και για την Αμερική, γιατί έπαιξε έναν ρόλο και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί πολύ συχνά παραμένουμε σε στενά περιθώρια και νομίζουμε ότι ασχολούμαστε με όλα, ενώ ο Πέτρος είχε πραγματικά τα δύο πόδια του στις δύο ηπείρους και μπορούσε να πηγαίνει από τη μία στην άλλη χωρίς κανένα πρόβλημα. Και όταν μιλάμε για πρακτικά θέματα, και αυτό θέλω να επιμείνω, Δημήτρη μου, αν το επιτρέπεις, είναι πολλοί που έχουν πολύ καλές ιδέες και πολύ καλά αισθήματα. Όταν πρέπει να βάλουν το χέρι τους στη ζέπη τους, τα αισθήματά τους και οι ιδέες τους γίνονται πολύ μικρότερες. Ο Πέτρος είναι από αυτούς τους ανθρώπους που δεν μιζέριαζε, ήταν γενναιόδωρος και σε πρακτικό επίπεδο, και αυτό θα ήθελα να μας μείνει στο μυαλό μας, γιατί είναι σπάνια αυτοί οι άνθρωποι που όταν λέει, ας πούμε, ότι η Ελλάδα χρειάζεται κάτι, θα το υποστηρίξουν με όλη τη δύναμη και με το παραμικρό δολάριο και με το παραμικρό ευρώ θα τα βρουν, έτσι ώστε να υλοποιηθεί το όραμα. Σωστό. Αυτό είναι σπάνιο.
Πολύ σωστό, δάσκαλε. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε την σημερινή συζήτηση και να την ξεκινήσουμε λίγο έτσι σκοπτικά και να πω ότι λίγο μπερδεύομαι. Είδα... Όχι, περίμενε, επειδή σε ξέρω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ναι. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με κάτι που είναι πολύ θετικό. Είναι ότι ξεκίνησε η γεώτρηση στο θαλάσσιο οικόπεδο 6 στην Κύπρο από την Eni και την Total στο Κρόνος 1. Και τώρα αυτό είναι πια ξεκάθαρο και όσοι δεν το πίστευαν ότι αυτό μπορεί να γίνει, τώρα γίνεται. Και άμα έχουν τα αυτιά να το ακούσουν, να το ακούσουν. Άμα έχουν τα μάτια να το δουν, να το δουν. Πάντως είναι κάτι που είναι χειροπιαστό και έρχεται βέβαια να ενισχύσει και τις προσπάθειες που έχουν γίνει σε άλλα θαλάσσια οικόπεδα. Αλλά από τη στιγμή που πολλοί πάνω τα αναρωτιούνται αν θα μείνει το τάλα, αν θα φύγει η Eni, αν θα. Τέλος πάντων, διάφορα. Εδώ το βλέπουμε και το χαίρομαι επίσης γιατί το γεωτρύπανο είναι το Tungsten. Και ξέρουμε ήδη τι δουλειά έχει κάνει και τι έχει παράγει σαν έργο. Άρα είναι κάτι πολύ θετικό που γίνεται τώρα στην Κύπρο μας. Γιατί αυτό που δεν είπαμε και πριν, δεν είναι μόνο η Βόρειος Ήπειρος και η Μακεδονία που αφορούσε τα θέματα τα εθνικά με τα οποία έπαιζε τόσο δυναμικό ο Πέτρος. Ήταν και η Κύπρος, ήταν και αυτή μια αγάπη του. Και νομίζω ότι τώρα θα το χαιρόταν αν το έβλεπε να υλοποιείται, γιατί είναι πολλοί που δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι γίνεται με την ΑΟΣ. Και το άλλο, το δεύτερο νέο που θέλω να σου πω πριν περάσει στα δικά σου είναι ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκαθάρισε με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι θα έχουμε LNG, σταθμούς LNG και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και κάθε φορά που βλέπω κάτι νέα τέτοιου τύπου και σκέφτομαι και ειδικά τα πράγματα που είχαμε κάνει μαζί με τους Καστοριανούς και βλέπεις ότι με την πάροδο του χρόνου πόσο δικαιώνεσαι σε αυτή την προσπάθεια όταν ανέδειξες ότι το θέμα της ΑΟΣ είναι τόσο σημαντικό εταιρισμό και τώρα βλέπουμε στο επίπεδο το ευρωπαϊκό και της Ανατολικής Μεσογείου πώς υλοποιείται αυτό το όραμα. Σωστό, πολύ σωστό. Θέλω να πω ότι εάν πέσει η γραμμή από εδώ και πέρα ξέρουμε γιατί. Καλημέρα από τον Δημήτρη Χατζή. Καλημέρα Δημήτρη και πολλούς χαιρετισμούς στο δάσκαλο. Σας ακούω με προσοχή. Με προσοχή μας ακούει. Μήπως χρειαστεί να ρίξει το σήμα. Ελπίζω να μην χρειαστεί. Θα είμαστε πολύ. Κατάλαβα. Ναι, αλλά δεν είπαμε τίποτα ακόμα για κανέναν Αμερικανό πρόεδρο. Για πώς το... έτσι εμφανίστηκε ήδη. Για να μην πούμε. Εντάξει, θα το δούμε κι αυτό. Θα το δούμε. Προληπτικά λοιπόν. Θέλω λοιπόν, δάσκαλε, να πάω λιγάκι στο ερώτημά μου και θέλω να ρωτήσω. Είδα τις δηλώσεις Τζανακόπουλου για ναυάγιο της επίσκεψης Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είδα την εφημερίδα των συντακτών που έλεγε ότι η Ελλάδα ποτέ δεν θα αποκτήσει την αξιοπιστία των Τούρκων. Είδα δηλώσεις γενικά της αντιπολίτευσης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ότι ήταν ένα πολύ κακό ταξίδι και μάλιστα δεν υπήρξε καν η αναφορά της λέξης Τουρκία από τον Έλληνα Πρωθυπουργό στην ομιλία του, την ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και ενώ λοιπόν είχαμε αυτή την αίσθηση, βγήκε σήμερα ο Ερντογάν, αλλά βγήκε και ο Μπαχτσελή, ο συνέτερος του Ερντογάν, και επιτέθηκαν στο Μητσοτάκη λέγοντας ότι είναι άνανδρος, ότι είναι ανήθικος, ότι έκανε παζάρι πίσω από την πλάτη, ότι τα έκανε πλακάκια με τους Αμερικανούς, ότι κανόνισε για F-35, ότι απέρριψε τα F-16 για την Τουρκία κτλ. Κτλ. Λέτε τελικά η αντιπολίτευση να μην κατάλαβε και τελικά το ταξίδι αυτό να έχει θετικό πρόσημο? Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι είναι αναφορικό, γιατί επειδή σ' αρέσει και η λογική και τα μαθηματικά και το σκάκι, όταν κάποιος λέει ότι η Ελλάδα δεν θα είναι ποτέ τόσο αξιόπιστη όσο η Τουρκία, τελικά το αποδεικνύουμε ακόμα και με αυτές τις δηλώσεις. Δηλαδή, τώρα πιο πολύ θα πιστέψουμε αυτά που έχει πει η Τουρκία για την αποστολή στην Αμερική παρά τι λένε στην Ελλάδα. Για μένα μου φαίνεται εντελώς απίστευτο. Όταν έχεις μια τέτοια επιτυχία, μια τέτοια απήχηση, η αποδοχή που ήταν τόσο μεγάλη από τους Αμερικανούς και τώρα βλέπουμε ότι όλα αυτά που έκανε ο Πρωθυπουργός Ελλάδος ανεξαρτήτως με το ποιος είναι, γιατί έχουμε ανθρώπους που κολλάνε πάνω σε αυτό το θέμα. Για μένα αυτό που έχει σημασία είναι ότι πέτυχε πράγματα που έχουν σχέση και με τα F-16, το θέμα με τα Viper, με τα F-35, έχουμε σταθεροποιήσει την περιοχή, εντελώς τυχαία
έχουμε στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου να κυκλοφορεί το Truman την ώρα που αρχίζουμε τις νέες γεωτρήσεις. Μιλάμε για θέματα υδρογοναφράκων, θέματα αξιοπιστίας και για το θέμα το ουκρανικό, και βλέπουμε ότι έχουν εκνευριστεί οι Τούρκοι, στους δύο στους οποίους αναφέρες φάνηκε ξεκάθαρα ότι δεν άντεξαν αυτή την επιτυχία, και μετά εγώ αναρωτιέμαι αν πραγματικά αυτοί που κάνουν αυτές τις δηλώσεις στην Ελλάδα έχουν δει τι έχει πει ο άνθρωπος, έχουν δει την ανταπόκριση των Αμερικανών, και κάτι το οποίο είναι ιστορικό, μάλλον δεν τους έχει φανεί, γιατί δεν ξέρω πώς θα το πω. Ζουν σε μια πλαστή ιστορία που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, θέλουν να λένε μόνο αυτά που θέλουν. Εδώ είναι κάτι το αντικειμενικό. Δεν πήγαμε εσύ και εγώ να πάμε να χειροκροτήσουμε τον Πρωθυπουργό επειδή ήμασταν στο αγαπημένο μας gate. Ήταν ακριβώς οι άνθρωποι της Αμερικής που βρήκαν ότι ήταν πολύ θετικό αυτό που έλεγε και το έκανε μέσα στο Κογκρέσο. Είναι ένα γεγονός που είναι ιστορικό από μόνο του. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να το μειώσεις. Όταν λοιπόν ρωτάω τώρα, εφόσον θες να έχεις αυτό το ύφος, άμα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος πήγαινε στην Ντούμα της Ρωσίας και είχε ακριβώς το ίδιο λεξιλόγιο, αλλά δεν αναφερόταν ας πούμε στους Αμερικανούς, και έλεγε τα ίδια στους Ρώσους, και οι Ρώσοι τον διέκοπταν 10-30 φορές να χειροκροτήσουν. Οι ίδιοι που λένε αυτά τα πράγματα θα μας λένε ότι ήταν χάλια ή θα μας έλεγαν ότι είναι δυσχεραντικό? Θα ανοίγανε τις πόρτες για να έρθει το ξανθό γένος και η προέλασή τους προφανώς. Και ότι ήταν δυσχεραντικό. Δυσχεραντικό. Πρέπει να είμαστε και εμείς σοβαροί. Βέβαια. Καταλαβαίνω ότι θες να κάνεις αναφορές αυτά, αλλά για μένα δεν αλλάζουν τίποτα από την πραγματικότητα. Όταν σου μιλάω για το θέμα της ΑΟΣ, για τις γεωτρήσεις, για τα Ραφάλ, για τα Μπελαρά, για τα 35, είναι πράγματα που είναι πρακτικά. Μετά ο καθένας έχει την ερμηνεία του. Εγώ θυμάμαι ότι όταν πήραμε τα πρώτα Ραφάλ, μας εξήγησαν ότι ήταν μεταχειρισμένα. Ωραία. Όταν πήραμε τα καινούργια, μας είπαν ότι δεν είναι δοκιμασμένα. Εντάξει, δηλαδή, άμα είσαι αυτό το επίπεδο, δεν φταίμε εμείς. Ούτε φταίει η πραγματικότητα. Άμα δεν μπορείς να το δεις με αυτόν τον τρόπο, τι να το κάνουμε. Μου θυμίζει το έργο με τον Αστέλο Ματσορέανη που έλεγε του το βαμπένε. Είχε κάτι γυαλιά που έβλεπε τα πράγματα, τους έβλεπε όλους μικρούς στην ηλικία. Από ό,τι φαίνεται είναι μερικοί που έχουν κάτι γυαλιά που ό,τι και να κάνουμε, το πιο θετικό να υπάρχει, οποιαδήποτε αναφορά και να γίνει, πάλι θεωρούν ότι δεν είναι καλά. Αυτή η μιζέρια, ευτυχώς που περιορίζεται μέσα στην Ελλάδα και δεν φεύγει στο εξωτερικό, και στο εξωτερικό φαίνεται μόνο ο ελληνισμός. Σωστό. Σωστό, δάσκαλε. Σωστό. Πολύ σωστό. Θέλω να πω ότι είναι βροχή τα μηνύματα από το New Hampshire, Βούλα και Στέργιος Μανάκος, τα σέβει στον δάσκαλο, από τον Παναμά, από τον πατέρα Νικόλαο, έναν εξαίρετο ιερέα εκεί πέρα, ο οποίος κρατάει ψηλά τη σημαία της πατρίδας στον Παναμά. Την καλημέρα στον κύριο Λιγερό. Η καλημέρα. Μπράβο του, μπράβο του. Γιατί και συμβολικός και ο Παναμάς, αλλά χαιρετίσματα και στον Ιωάμψα. Πολύ, πολύ αξιόλογος. Η Άννα και Παπτσόγλου επίσης από τη Δράμα, την αγάπη στο δάσκαλο Νίκο Λιγερό. Ο Ευάγγελος Παναγιωτάκης από το Λουξεμβούργο, δώσε Λιγερό στο λαό, ξέρω ότι σας εκτιμάει πολύ. Και βέβαια, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα τα οποία έρχονται. Θέλω λοιπόν, δάσκαλε, σε αυτό το σημείο, κάνατε μια αναφορά. Να ξέρεις κάτι, Δημήτρη μου, γιατί ξέρω ότι μερικές φορές, επειδή έχεις αυτό το ύπουλο ύφος, ξέρεις, δεν έχω πάει ποτέ στο Λουξεμβούργο. Εντάξει. Άρα γιατί μου το πετάς μερικές φορές για τη Σουηδία, τη Φιλανδία, την Αμερική, ξέρω εγώ την Τασμανία. Στο Λουξεμβούργο, που είναι από τις αγαπημένες μου χώρες σε επίπεδο ιστορικό και πώς έχει γίνει και πώς μπορεί να αντέξει, γιατί εγώ παίρνω συχνά το παράδειγμα του Λουξεμβούργου όταν μου λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι φτιαγμένη για μικρές χώρες, και γυρνάω, γιατί το Λουξεμβούργο ήταν ήδη στο Benelux, άρα ήταν μετά στη συνέχεια στις 6 χώρες το 57 για τη συνθήκη της Ρώμης. Ποτέ δεν είπε ότι εγώ είμαι πολύ μικρό. Εδώ είναι ένας μεγάλος παίκτης, ο οποίος λέει μπορεί να είμαι μικρός παίκτης, αλλά είμαι στο κέντρο.
Σωστό. Είναι εκεί που παίζουμε την μπάλα. Όλες που μπορεί να είναι μεγάλος, άμα είναι εκτός γηπέδου, τι να το κάνουμε. Και γι' αυτό πολλά χαιρετίσματα λοιπόν και στο Λουξεμβούργο. Καλοδεχούμενοι και οι δύο, λέει ο κύριος Παναγιωτάκης. Αν και εδώ στο Λουξεμβούργο είμαστε λίγο πολεμοχαρείς. Γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση την οποία κάνουμε πολύ συχνά. Επίσης, επειδή μιλάτε για το δικό μου ύπουλο ύφος δάσκαλε, υπάρχουν και χειρότεροι από μένα. Ο Λάκης Παπάς από την Πενσιλβένια αληθεύει ότι ο κύριος Λιγερός θα κατέβει με τον κύριο Βελόπουλο στο Επικρατείας. Το λέει βεβαίως ηρωνικά. Και επίσης ο Θανάσης από την Ελβετία, από τη Ζυρίχη. Δάσκαλε, ευχαριστούμε για την ενημέρωση στο μνημόσυνο του Νίκου Σαμψόν. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Αναφέρω μερικά ενδεικτικά. Ωραία, καλό είναι. Πρέπει να απαντήσω αν θα κατεβώ στις εκλογές. Δημοκρατική εκπομπή είναι. Εσείς το λέτε. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν πρόκειται ποτέ να κατεβώ στις εκλογές με οποιονδήποτε. Χαίρομαι που το απλώς λέω ότι αυτό που πρέπει να καταλάβουν είναι ότι όποιοι έχουν αυτές τις φοβίες είναι επειδή δεν έχουν καταλάβει ότι εμείς ασχολούμαστε με τα εθνικά και θα συνομιλήσουμε, και το ξέρεις πολύ καλά, το έχουμε κάνει και μαζί με ανθρώπους, θα συνομιλήσουμε με οποιονδήποτε ασχολείται πραγματικά με τα εθνικά, σε οποιοδήποτε κόμμα και να είναι, γιατί ανάλογα με τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει μια υποστήριξη σε στρατηγικό επίπεδο. Άρα άμα είναι με τον έναν ή με τον άλλον ή με την άλλη, θα είμαστε εκεί και ποτέ δεν θα πούμε σε κάποιον, όποια κυβέρνηση και να είναι, ότι δεν θα βοηθήσουμε σε στρατηγικό επίπεδο να υπάρχει μια υλοποίηση που να συμφέρει τα εθνικά συμφέροντα. Αλλά λέω απλώς ότι είναι κάτι πολύ απλό, το λέω και στους φίλους και στους εχθρούς. Άμα είμαστε μόνο σε ένα κόμμα, πώς θα μας ακούσουν οι άλλοι σε άλλο? Σωστή. Αυτό που έχει σημασία είναι να βλέπουμε αντικειμενικά πράγματα, να τα μελετάμε στρατηγικά, μετά να τα αναλύουμε, μετά όποιος θέλει να τα αξιοποιήσει, θα τα αξιοποιήσει. Αυτοί που τα καταπολεμούν μια πραγματικότητα που γίνεται. Εμείς το λέμε από πριν και σιγά σιγά παράγεται το έργο και το βλέπουν. Άρα αυτοί που είναι έτοιμοι μπορεί να βλέπουν και το έργο με καθυστέρηση, αυτοί που δεν είναι έτοιμοι ξαφνιάζονται, αλλά είναι το ίδιο έργο. Σωστό. Αλλάζει η οπτική γωνία, πολύ σωστά. Δάσκαλε, τώρα όσον αφορά βεβαίως όλα όσα βλέπουμε, θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα για τις εξελίξεις με το ΝΑΤΟ. Βλέπουμε λοιπόν τη Φιλανδία και την Σουηδία να προχωράνε με fast track διαδικασία για την ένταξη στο ΝΑΤΟ και μάλιστα είπατε κάτι το οποίο πρέπει να το υπογραμμίσουμε, όχι να το τονίσουμε, ότι ουσιαστικά μπαίνουν στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ πριν ακόμα γίνουν πλήρη μέλη, που σημαίνει αυτό ότι η επίθεση σε έδαφος αυτών των δύο χωρών θα αντιμετωπιστεί ως επίθεση σε χώρα που ήδη είναι μέσα στο ΝΑΤΟ με κίνηση όλου του μηχανισμού. Η Τουρκία λοιπόν επιμένει, και από την άλλη πλευρά αύριο υπάρχει επίσκεψη αξιωματούχων της Φιλανδίας και της Σουηδίας στην Τουρκία. Θέλω λιγάκι να μου πείτε πώς βλέπετε εσείς αυτή την κατάσταση και αν η Τουρκία με το βέτο αυτό παίζει ένα έξυπνο διαπραγματευτικό παιχνίδι ή αν με το παιχνίδι αυτό θα φάει τα μούτρα της. Ναι, ωραία. Πάνω δεν παίζει έξυπνα, γιατί άμα έπαιζε έξυπνα θα έκανε ακριβώς το αντίθετο. Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε ότι όταν μίλησε για πρώτη φορά η Τουρκία ήταν για να πει κάτι το αρνητικό και για τις δύο χώρες. Εδώ είναι πάνω ότι αστείο, ειδικά για τη Σουηδία, όταν είναι μια χώρα που έχει 200 χρόνια ουδετερότητας, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι να πεις κάτι το αρνητικό. Γιατί η Φιλανδία είναι από το 1939 που έχει το στάτους της ουδετερότητας και όχι επειδή το επέλεξε πραγματικά, επειδή είχε ουσιαστικά επιβληθεί. Εγώ αυτό που βλέπω είναι το εξής. Πρώτον, ο Ερντογκάν αρχικά ήταν αρνητικός για τις δύο, μετά άρχισε να είναι λίγο πιο μαλακός για το θέμα της Φιλανδίας. Αυτό που δεν έχει καταλάβει μάλλον ο άνθρωπος είναι ότι η Φιλανδία και η Σουηδία θα μπουν με την ίδια ταχύτητα, και όπως το είπες πολύ σωστά, με μια διαδικασία fast track στο ΝΑΤΟ. Άρα η μία χώρα θα βοηθήσει την άλλη, και αυτό που φαντάζομαι ότι δεν ξέρουν αυτοί που δεν ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και τα ανατολικά, είναι ότι κανένας δεν έχει όρεξη όταν βάζει μια νέα χώρα να προσθέσει σύνορα επιπλέον. Άρα δεν μπορεί, ας πούμε, το ΝΑΤΟ να βάλει μόνο τη Φιλανδία χωρίς να βάλει τη Σουηδία, ενώ η Σουηδία συνορεύει ήδη με την Νορβηγία που είναι στο ΝΑΤΟ. Άρα θέλει να πει, θα το κάνουμε σκανδιναβικά και θα είναι όλο το κομμάτι ενιαίο. Και είναι το πιο λογικό, το πιο σωστό στρατηγικά και οργανικά.
Άρα οι δύο χώρες θα μπουν μαζί. Τώρα ένας παίκτης να είναι αρνητικός με τις δύο, που βλέπουμε ότι θα μπουν, γιατί επιμένουν και έχει γίνει και αυτή η εξαίρεση σε σχέση με το άρθρο 5 για την ενεργοποίησή του και πριν την ολική ένταξη. Σημαίνει ότι είσαι σε λανθασμένο παιχνίδι όταν είσαι εναντίον. Πρώτον, μετά το να προσπαθείς να το διαχωρίσεις, είναι πάλι λανθασμένο, γιατί δεν πρέπει να το κάνει το ΝΑΤΟ, γιατί είναι το ανάλογο από αυτά που κάνει και η Ευρώπη, που δεν θέλει να κάνει διαχωρισμούς όταν χώρες πάνε πακέτο. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι ξέρεις λόγω της συνθήκης Washington ότι όταν επιμένει η Αμερική ότι εγώ θα τις προστατεύσω αυτές τις χώρες, αυτό σημαίνει από την πλευρά π.χ. της Ρωσίας ότι όντως η Αμερική θα εμφανιστεί ως σύμμαχος και θα τις προστατεύει θέλει δεν θέλει οι άλλοι. Άρα, σε πρακτικό επίπεδο τι κερδίζεις. Πρώτα απ' όλα η Τουρκία στέλνει ήδη drones στην Ουκρανία, δεν λέω το όνομα αλλά είναι πολύ γνωστό στα ελληνικά, και έχουν μάλιστα και επιτυχία εναντίον των καθαρακισμένων των Ρώσων. Δεν άκουσα κανέναν να λέει πράγματα αρνητικά πάνω σε αυτό το θέμα, ενώ υποτίθεται ότι η Τουρκία είναι θετική με τη Ρωσία. Δεύτερον, από τη στιγμή που το κάνεις αυτό, πώς μπορείς να πεις ότι εσύ δεν θες να έχεις τη Σουηδία και τη Φιλανδία, οι οποίες ούτως ή άλλως είναι ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπερδομή στην οποία είσαι υποτίθεται υποψήφια, και ούτε σε άλλους βλέπεις ότι η κατάσταση είναι ανάλογη από την Ουκρανία. Άρα δεν στέκει καν στρατηγικά. Φαντάζομαι ότι έχουν και πιέσεις από την πλευρά της Ρωσίας για να υπάρχει τουλάχιστον ένας αντίλογος σε επίπεδο του ΝΑΤΟ. Αλλά εγώ τι βλέπω, βλέπω ότι δεν υπάρχουν ας πούμε δύο στρατόπεδα στο ΝΑΤΟ για αυτό το θέμα. Είναι πολύ ξεκάθαρο, το είδαμε βέβαια και με τις χώρες που θα ενισχύσουν ακόμα και την Ουκρανία, που τώρα αποφάσισαν να είναι 20 για τα οπλικά συστήματα. Άρα το θέμα της Φιλανδίας και της Σουηδίας θα πάει πάρα πολύ γρήγορα, και ακόμα και αν η διαδικασία χρειάζεται τεχνικά ας πούμε περισσότερο από ένα έτος για να ολοκληρωθεί, ουσιαστικά θα είναι στο ΝΑΤΟ πριν το αντιληφθούν οι άλλοι. Κατά συνέπεια, ποιο είναι το όφελος να παίξει με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία? Μας μιλάει για τους ειδικά τους Σουηδούς σε σχέση με τους Κούρδους, ότι τους υποστηρίζει ότι είναι κάτι το τρομοκρατικό. Και αυτό είναι αστείο, γιατί πολύ απλά στη Σουηδία υπάρχουν Κούρδοι, όπως υπάρχουν Αρμένοι, όπως υπάρχουν Ασσύριοι, όπως υπάρχουν βέβαια και Έλληνες. Και δεν είναι τυχαίο που η Σουηδία αναγνώσει την οτονία των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ποντίων ήδη από το 2010. Και βέβαια δεν το ήθελε η Τουρκία. Άρα υπάρχει ένα ισχυρό λόμπι από όλους αυτούς τους λαούς. Δεν έχει σχέση ειδικά με τους Κούρδους. Όταν λοιπόν έρχεται η Τουρκία και πει και λέει ότι εγώ θα είμαι εναντίον της Σουηδίας επειδή υποστηρίζει τους Κούρδους, αυτό είναι ακόμα πιο αστείο, γιατί θα μπορούσε να πούμε ότι αυτό είναι και θετικό για τη Σουηδία, γιατί ούτως ή άλλως τους Κούρδους τους υποστηρίζει και η Αμερική. Άρα το όλο πλαίσιο είναι εντελώς λανθασμένο. Θα υπάρχει αυτή η συνάντηση η οποία για μένα είναι καθαρά τυπική. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν ότι η Τουρκία, όπως το έκανε και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως το έκανε και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπαίνει σε ένα λάθος πεδίο μάχης και προσπαθεί να κερδίσει πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα, γιατί η γενική στρατηγική έχει καθοριστεί. Και για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν πιο πολύ το άρθρο 5 παρά η Τουρκία. Η Τουρκία και πάλι δυστυχώς για τον λαό της θα γελιοποιηθεί σε επίπεδο θεσμικό και μετά θα δεις ότι θα πρέπει να κάνουν και μια κολοτούμπα εσωτερικά για να εξηγήσουν πώς άλλαξαν γνώμη. Άρα σίγουρα θα μας πούνε ότι κάτι κέρδισαν κρυφά και δεν μπορούν να το ανακοινώσουν, και θα έχουμε βέβαια δικούς μας που θα δημοσιεύσουν τι μπορεί να είναι αυτό που κέρδισαν κρυφά ενώ δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ θέλω να σταθώ, δάσκαλε, επειδή τα fake news δίνουν και παίρνουν και είμαι σε μια φάση της καριέρας μου που εκνευρίζομαι πριν ακόμα τα διαβάσω, γιατί νομίζω έχουν γίνει πολύ προβλέψιμοι όλοι αυτοί. Λένε λοιπόν οι ίδιοι, και θέλω να το τονίσουμε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, λένε λοιπόν ότι ξέρετε κάτι, ακόμα και αν μπει, θα έχουν υποχωρήσει οι Αμερικάνοι με τα F-35, με τα F-16, θα δοθούν ανταλλάγματα και ο Τούρκος παίζει έξυπνη διπλωματία, κινείται, απαιτεί. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν, παρότι και εσείς πιθανώς θα εκνευριστείτε από την ερώτηση, υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να ζητήσει ή να πάρει ανταλλάγματα για να μην προκαλέσει, αν θέλετε, βραχυκύκλωμα στις διαδικασίες?
καθόλου, δεν θα πάρει απολύτως τίποτα εκτός από ένα αντικείμενο που δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι πάντοτε θα υπάρχουν άνθρωποι που θα λένε αυτά τα πράγματα. Εγώ τα αντιμετωπίζω και τα βλέπω ζωντανά ήδη από το 2004 και στην Κύπρο. Μας έλεγαν ότι δεν πρέπει να παλέψουμε εναντίον του σχεδίου ανάγκη γιατί το θέλει η Τουρκία. Μας έλεγαν να μην κάνουμε γεωτρήσεις γιατί δεν το θέλει η Τουρκία. Να μην κάνουμε συμβόλαιο με τους τόρους γιατί δεν το θέλει η Τουρκία. Ακόμα και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που λένε αφού δεν το θέλει η Τουρκία δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε ποτέ τίποτα. Και τα ανακοινώνουμε αυτά, γίνονται, και το πιο αστείο της υπόθεσης είναι ότι συνεχίζουν να λένε τα ίδια. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας η Σουηδία και η Φιλανδία να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Είναι σημαντικό και για την Ουκρανία γιατί λειτουργεί συμμαχικά στο Βορρά και με τις σκανδιναβικές χώρες και με τις βαλτικές χώρες. Είναι σημαντικό και η τοποθέτηση που έχουμε στην Ελλάδα για το πώς διαχειριζόμαστε το όλο ζήτημα γιατί θα ξέρουν οι Σουηδοί και οι Φιλανδοί ότι εμείς ήμασταν μαζί τους από την αρχή και αυτό θα είναι ένα στρατηγικό όφελος και για τη συνέχεια γιατί και στην Ελλάδα και στην Κύπρο μάλιστα και ακόμα και στην Αμερική θα βλέπουμε διαφορετικά τους Σουηδούς και τους Φιλανδούς διότι θα έχουν αλλάξει τη στάση τους όσο αφορά την ουδετερότητα και θα ξέρουμε ότι είναι εντελώς μαζί μας. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και το άλλο που θέλω να σου υπενθυμίσω για όσους δεν το θυμούνται είναι ότι η Σουηδία και η Φιλανδία πάνω στη σημαία τους έχουν ένα σταυρό. Άρα για όσους κοιτάζουν πιο πολύ ποιος έχει ημισέλινο ή όχι θα ήταν καλό να καταλάβουν ότι οι άνθρωποι είναι πολύ πιο κοντά μας από ό,τι θέλουν να δουν στους Τούρκους. Άρα για να είμαστε λοιπόν ξεκάθαροι με το όλο πλαίσιο είναι κάτι που πρέπει να υπερασπιστούμε. Η Τουρκία δεν θα πάρει κανένα αντάλλαγμα, θα συνεχίσουμε την πορεία μας και ακόμα και όταν πάγωσε το πρόγραμμα με τα F-35 και με μια τοπική παραγωγή των F-35 στην Τουρκία. Όταν έγινε όλη αυτή η διαδικασία και τώρα συζητάμε να πάρουμε εμείς τα F-35 σε μερικά χρόνια και την παραγωγή. Εμένα μου φαίνεται αστείο ότι πάλι δεν λένε κάτι το θετικό. Και την παραγωγή δάσκαλε. Τι θα είχαν προτιμήσει, να τα είχε πάρει κατευθείαν η Τουρκία και να μην το συζητούσαμε πια. Και την παραγωγή δάσκαλε. Και την παραγωγή δεν έγινε ούτε αυτό. Ναι. Άρα αυτό σημαίνει ότι οι Ελληνοαμερικανοί που πάλεψαν και το ξέρεις από πρώτο χέρι στην Αμερική για να παγώσει όλο το πρόγραμμα και να βγουν εκτός προγράμματος γιατί είναι πολλοί που δεν καταλαβαίνουν ότι η Τουρκία δεν είναι ότι δεν θα αγοράσει και δεν τις τα πουλάνε. Είναι ότι έχει βγει εκτός προγράμματος. Αυτό είναι πιο βαθύ το πρόβλημα, γιατί είναι πιο στρατηγικό να είσαι στο πρόγραμμα παρά απλώς να αγοράσεις. Είναι αυτά που έλεγα και για τα θέματα της Γαλλίας. Μπορεί εμείς να κάναμε συμφωνίες και να αγοράσαμε τα Ραφάλ και τα Μπελαρά. Αυτό που έχει σημασία είναι το ενιαίο αμυντικό δόγμα με τη Γαλλία που αυτό ενεργοποιείται αμέσως χωρίς να έχουν έρθει όλα αυτά τα όπλα. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία τώρα είναι ότι ό,τι και να λένε οι ίδιοι, όπως το λέτε εσύ ότι είναι προβλέψιμοι, δεν πρέπει να εκνευρίζεται. Γιατί τα ίδια δεν αντιμετώπιζε στο σκάκι, δεν έβλεπες ότι μία κίνηση θα γίνει και μετά την έκανε ο άλλος, χτυπούσε μετά το ρολόι, άλλαζε κάτι, αφού την ήξερες από πριν. Άρα παίζεις αμέσως στη συνέχεια. Για μένα είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο για την Ελλάδα. Εμείς πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και πρέπει τώρα τον Ιούνιο να το έχουμε ξεπεράσει το όλο θέμα και να ξέρουν πολύ καλά αυτές οι δύο χώρες ότι η Ελλάδα παίζει έναν ρόλο πολύ θετικό στην ένταξή τους και ότι συμφωνεί με τη μεγάλη πλειοψηφία των νατοϊκών χωρών. Δεν λέω ομοφωνία ότι υπάρχει η Τουρκία, αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιος που να μην θέλει τη Σουηδία και τη Φιλανδία στο ΝΑΤΟ. Ναι, σωστό. Σωστό. Δάσκαλε, βλέπουμε τις τελευταίες ώρες, είδαμε χθες έναν υβριδικό πόλεμο να ξεκινάει πάλι η Τουρκία με την προσπάθεια να στείλουν τις αποστολές ιστιοφόρων, λεμβών κτλ. Κτλ. Με λαθρομετανάστες. Τελικά κανείς δεν πέρασε. Σήμερα άλλα 4 πλοιάρια εμποδίστηκαν. Αυτό σημαίνει κάτι ότι πηγαίνουμε σε μια κορύφωση προκλήσεων. Είδαμε τα αεροπλάνα τα οποία φτάσανε μέχρι την Αλεξανδρούπολη, τα τουρκικά. Βλέπουμε μια κορύφωση ή απλά είναι κάποια παιχνίδια της τουρκικής πλευράς.
Είναι το κλασικό παιχνίδι το τουρκικό με τον Μπαξίτη το καλοκαιρινό. Είναι κάτι που είναι εύκολο, δεν κοστίζει πολλά λεφτά, δεν πάνε να σταματήσουν καμία πλατφόρμα για εξόρυξη, δεν λένε τίποτα όταν υπάρχει εξαγγελία του προγράμματος για τα ενεργειακά από τον Πρωθυπουργό, και απλώς εμείς τώρα θα ασχοληθούμε με τους αφρομετανάστες και πόσα σωσίβια θα βγουν ή όχι στο Αιγαίο. Για μένα είναι πολύ πιο ξεκάθαρο ότι αυτό αποδεικνύει ότι όσοι ποντάρουν σε μια καλή σχέση με την Τουρκία, με το καθεστώς που έχει τώρα, γιατί με τους Τούρκους γιατί να μην έχουμε καλή σχέση, αυτοί είναι άνθρωποι. Αλλά το καθεστώς που υπάρχει τώρα είναι φάνοντα αρνητικό. Άρα δεν βλέπω τι πάνω σε τι να ποντάρουμε και να χτίσουμε μια καλή σχέση. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η σχέση. Η σχέση μας είναι πολύ ξεκάθαρη. Είμαστε μέσα στην Ευρώπη, είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ. Και η Τουρκία, παρόλο που είναι μέσα στο ΝΑΤΟ και που δεν θα μπει ποτέ στην Ευρώπη, και μπορεί και να βγει από το ΝΑΤΟ, γιατί ακόμα και ένα Τούρκος του είπε ότι άμα η Φιλανδία και η Σουηδία μπουν στο ΝΑΤΟ, τότε μπορεί να φύγει η Τουρκία. Πραγματικά δεν ξέρω κάποιον που θα τον πείραζε αυτό πραγματικά. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτές οι μικροκινήσεις χαμηλού κόστους, όταν τις αναδεικνύουμε εμείς επικοινωνιακά, κάνουμε τη δουλειά των Τούρκων. Για μένα αυτά τα πράγματα είναι εντελώς ασήμαντα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι στο Αιγαίο ενεργοποιήσαμε μια άμυνα σε επίπεδο αντιαεροπορική άμυνα, που μας επιτρέπει να κλειδώσουμε πολλούς στόχους και να μην κάνουν ό,τι θέλουν τα αεροσκάφη των Τούρκων. Μετά είναι θέμα πολιτικής βούλησης αν το ενεργοποιήσει ή όχι εντελώς. Άρα λέω απλώς ότι εμένα αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι πώς θα παίξει η Αλεξανδρούπολη σε στρατηγικό επίπεδο και σε ενεργειακό επίπεδο, πώς θα παίξουμε στο Ιόνιο, πώς θα παίξουμε στη Κρήτη, και αυτές οι λεπτομέρειες με τις βαρκούρες της Τουρκίας που τελικά δεν περνάει κανένας και τους τραβώνουμε στη θέση τους, είναι πράγματα ασήμαντα που δεν δείχνουν τίποτα από την υψηλή στρατηγική. Ξέρεις, είναι σαν να είσαι, ας πούμε, σε μια φάση που ετοιμάζεται σε ένα μάτς σε τρεις κινήσεις και εσύ ασχολείσαι με το τι κάνει ένα ψώνι το οποίο δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Αλλά το θέμα εδώ είναι ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ από τις δύο χώρες, η ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας, είναι πράγματα που δεν τα ήθελε η Τουρκία και όμως γίνονται. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι ότι εμείς να έχουμε μια καλή συμπεριφορά σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής και θα δεις ότι θα έχουμε απανωτά ωφέλη που πολλαπλασιάζονται. Δάσκαλε, ένα ερώτημα που μας έρχεται από τον καλό φίλο τον Ανδρέα τον Τζιγκουνάκη. Η αντιαεροπορική άμυνα, λέει, στηρίζεται σε ρωσικά όπλα. Ποιο είναι το σχόλιο σας για το μέλλον των όπλων αυτών? Δεν είναι ακριβής, γιατί μέσα στην αντιαεροπορική άμυνα έχουμε και τα Patriot. Εντάξει, αλλά δεν είναι μόνο στα ρώσικα. Έχουμε από όλα τα οπλικά συστήματα. Καταλαβαίνω ότι υπονοεί η Ρώση και έχει νόημα, αλλά σε επίπεδο τεχνικό δεν είναι απολύτως 100% στο ρωσικό πλαίσιο. Και αυτό που έχει σημασία, το βλέπουμε και με άλλες χώρες, όλοι όσοι είχαν οπλικά συστήματα της Ρωσίας σιγά σιγά θα τα αλλάξουν για να μην υπάρχει αυτή η εξάρτηση, και θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο και στην Ελλάδα. Μπορεί να συνεχίσουμε να έχουμε μερικά όπλα, αλλά δεν θα έχουμε όπλα ρωσικά που κυριαρχούν, γιατί για ένα πολύ απλό λόγο, το βλέπεις και με τα τεθωρακισμένα της Ρωσίας, είναι πολλές από τις επιχειρήσεις και τις εταιρείες που τα παράγουν που έχουν προβλήματα, γιατί δεν έχουν όλα τα στοιχεία για να μπορούν να υλοποιήσουν το τεθωρακισμένο εξολοκλήρω. Αλλά λέω, το ίδιο με τα αντιαεροπορικά, εγώ δεν θα ποντάρω πολύ στα ρωσικά οπλικά συστήματα. Γενικά βλέπω άλλα συστήματα που έχουν καλύτερες αποδόσεις σε τεχνικό και στρατηγικό επίπεδο, αλλά μπορεί να υπάρχει αυτή η παράδοση, αλλά σιγά σιγά θα απεξαρτηθούμε και από αυτό το πλαίσιο. Άρα, για να ολοκληρώσω την απάντηση στην ερώτηση, για μένα αυτά τα οπλικά συστήματα σιγά σιγά θα αλλάξουν μορφή και θα γίνουν, ας το πούμε, πιο ευρωπαϊκά και πιο νατοϊκά. Ένα ακόμα ερώτημα τώρα από Ελβετία, ο Θανάσης. Ρωτώ το δάσκαλο Δημήτρη, αν ήταν αυτός υπουργός εξωτερικών, θα έθετε θέμα πρωτοκόλλου της Κέρκυρας χθες στην Αλβανίδα, υπουργό εξωτερικών που μας προκάλεσε για τους τσάμιδες και με άλλα θέματα, ενώ η Ελλάδα και η Βόρεια Ήπειρος υποφέρουν από τους Αλβανούς? Το θέμα του πρωτοκόλλου.
χώρο της Κέρκυρας είναι ένα λεπτό ζήτημα, θυμάστε ότι το είχαμε αναλύσει και μαζί και στην Νέα Υόρκη. Στην πραγματικότητα, για να καταλάβω Θανάσης και στην Ελβετία που το πάω, εγώ είμαι λίγο πιο πέρα, γιατί υποστηρίζω και τη θέση της χυμάρας. Άρα όταν θέλω να πιέσω τον άλλον, δεν θα τον πιέσω με κάτι που είναι ήδη ένας συμβιβασμός, θα τον πιέσω με κάτι που είναι μια άλλη δυναμική, έτσι ώστε να καταλάβει ποιο είναι το μήνυμα και ας μείνει μετά στο συμβιβασμό αυτός. Σωστό. Σωστό. Δάσκαλε, από εκεί και πέρα βεβαίως βλέπουμε τις εξελίξεις στην Ουκρανία και βλέπουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλω λιγάκι να μου δώσετε έτσι μια εικόνα του που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν κάνεις μια μικρή παρατήρηση, ναι, τώρα που φτάσαμε στους 3 μήνες στην Ουκρανία. Ναι, ναι. Γιατί δεν μου το λες με το σύνηθες ύφος που έχεις του τύπου, δάσκαλε, αυτοί που έλεγαν ότι η εισβολή θα διαρκέσει 2-3, μήπως εννοούσαν μήνες? Πάμε λοιπόν, cut, πάμε ξανά την ερώτηση. Δάσκαλε, επειδή λοιπόν πολλοί προέβλεπαν ότι σε 3 ημέρες θα γίνει η κατάληψη της Ουκρανίας όπως έγινε στην Κρυμαία και τελικά φτάσαμε τους 3 μήνες σήμερα, τελικά μήπως υπονοούσαν κάτι άλλο και δεν το καταλάβαμε εμείς? Ο λόγος εσάς, δάσκαλε, είναι το καλό. Ναι, μωρέ, ήταν ένα τυπογραφικό λάθος. Οι άνθρωποι δεν είχαν πει ποτέ ημέρες, δεν ξέρω ποιος το κατέγραψε, εννοούσαν μήνες. Στο τέλος μπορεί και να σκεφτούμε ότι θα είναι και χρόνια, αλλά τέλος πάντων, εγώ επιμένω πάνω σε αυτό, γιατί μερικές φορές δεν αξιολογούμε αυτά που λέγονται. Όταν λοιπόν μου παρουσιάζονται μερικοί ως ειδικοί μιας κατάστασης, η οποία δεν έχει κανένα προηγούμενο και δεν έχει ενεργοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο, και ακόμα και η Ουκρανία είναι σε φάση ουσιαστικά με την Κρυμαία πολεμική 8 χρόνια, είναι εντελώς αστείο να εκτεθείς με αυτόν τον τρόπο. Και τώρα που μπαίνουμε λοιπόν, τελειώσαμε, είμαστε 24 του μηνός, άρα είναι πραγματικά, συμπληρώνουμε τους 3 μήνες, ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία κρατάει 3 μήνες και ότι η Ουκρανία αντιστέκονται και 20 χώρες θα έρθουν να τους ενισχύσουν οπλικά και ότι έχουν ήδη απελευθερώσει περιοχές, έχει ήδη καταδικαστεί η Σόβια, ένας Ρώσος στρατιωτικός, yeah, που είχε δεχτεί μια εντολή να σκοτώσει έναν αθώο, ο οποίος κυκλοφορούσε πάνω σε ένα ποδήλατο. Χαίρομαι για αυτή την απόφαση, θα υπάρχουν κι άλλες ανάλογες αποφάσεις. Εγώ ήθελα ουσιαστικά να μην υπάρχει κανένα θέμα του τύπου εκτέλεση, γιατί είμαι εντελώς εναντίον αυτής της πρακτικής. Από τη στιγμή που γίνεται δικαστικά, επειδή εδώ μιλάμε για ένα έγκλημα πολέμου που καταγράφεται, αυτό θέλει να πει ότι θα πάει μετά και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μέσα σε όλο το φάκελο. Αλλά λέω το εξής, όταν απελευθερώνονται οι περιοχές, όταν αυτή η άμυνα των Ουκρανών που πραγματικά είναι απίστευτη και ηρωική κρατάει 3 μήνες, πώς μπορούμε μετά να το αξιολογήσουμε θετικά, όπως προσπαθούν μερικοί, και όταν βλέπω, να τα πούμε και αυτά, τον αντιπρόσωπο της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη να παρετείται λέγοντας ότι νιώθω ντροπή για αυτά που γίνονται και κάνει και αναφορά για τα 10 τελευταία χρόνια, κάνει ειδικά αναφορά στον Λαυρόφ λέγοντας ότι από ένας καλός διανοούμενος έχει καταλήξει να είναι κάποιος που φοβερίζει με πυρηνικά όπλα τους πάντες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία και ένας Ρώσος μας λέει με έναν ξεκάθαρο τρόπο ότι αυτό που γίνεται από την πλευρά του Κρεμλίνου είναι απαράδεκτο. Το άλλο που θέλω να σου πω... Και μιλάτε για τον διπλωμάτη, για τον διπλωμάτη στην Γενέβη, ο οποίος παραιτήθηκε με, με αυτές ακριβώς τις βαρύτατες καταγγελίες εναντίον της Ρωσίας. Ναι, αλλά πρόσεξε, δεν είναι ένας διπλωμάτης, ήταν ο αντιπρόσωπος της Ρωσίας, δεν είναι όποιος να είναι. Και διπλωμάτης καριέρας. Σωστά. Αλλά θέλω να σου πω κάτι που μπορεί να είναι ακόμα και πιο πετυχημένο, αν το σκεφτείς, είναι ότι το θύμα που σκοτώθηκε με 4 σφαίρες στο κεφάλι, ο Ουκρανός, αυτός ήταν πρώην πράκτορας της Καργκίμπε στην εποχή του Μπρέζνιεφ. Και γιατί είναι αστείο, άμα το σκεφτείς, είναι ότι ένας Ρώσος
που δεν ξέρει τι του γίνεται, πήγε να σκοτώσει έναν Ουκρανό, ο οποίος επί Σοβιετικής Ένωσης, που το πιο πιθανό αυτός ο Ρώσος να μην ζούσε καν, δεν ήταν αυτής της ηλικίας, ήταν μαζί με τη Σοβιετική Ένωση, ήταν η εποχή του Μπρέσνιεφ, και άμα κοιτάξεις και δεις τη διαφορά, θα δεις ότι αυτός έχει πάνω κάτω 8 χρόνια διαφοράς με τον Πούτιν. Δηλαδή που στην πραγματικότητα αυτό σημαίνει ότι σε κάποια φάση ήταν συνάδελφοι. Είναι πολύ αστείο να καταλάβεις ότι η πρώτη καταγγελία και η πρώτη καταδίκη έρχεται με αυτό το παράδειγμα που δείχνει πραγματικά ότι και οι φαντάροι δεν έχουν ιδέα τι κάνουν, γιατί άμα σκεφτείς ότι έκαναν ένα έγκλημα πολέμου, με ποια δικαιολογία, για να μην τους κατηγορήσουν ότι έκλεψαν ένα αυτοκίνητο. Εγώ δεν έχω δει κάποιον, ας πούμε, να κλέβει ένα αυτοκίνητο και να παίρνει ισόβια. Και θέλω να πω ότι η κατάσταση είναι πραγματικά του Κάφκα, και άμα καταλαβαίναμε καλύτερα τι γινόταν, δεν θα είχαμε ανθρώπους, ειδικά στην Ελλάδα, που είναι πιο Ρώσοι από τους Ρώσους, που εδώ βλέπουμε Ρώσους που λένε ξεκάθαρα, ρε παιδιά, τι κάνετε. Έχουμε νεκρούς από την πλευρά της Ρωσίας, έχουμε νεκρούς από την πλευρά της Ουκρανίας, δεν έχει κανένα νόημα αυτό που γίνεται. Και έχουμε ανθρώπους στην Ελλάδα που λένε ότι όλο αυτό θα έχει γίνει πολύ γρήγορα, και αυτό σημαίνει ότι είναι μια υπερδύναμη. Είναι μια υπερδύναμη η οποία είναι τελικά fake power ή τίποτα άλλο. Αλλά άμα τα βλέπουμε λοιπόν αντικειμενικά όποιος και να μου το πει, έχουμε φτάσει σε μια εισβολή που κρατάει 3 μήνες. Αυτό ήταν εντελώς αδιανόητο όταν ξεκίνησε, για τους περισσότερους, και ακόμα και όταν τέλειωσε ο πρώτος μήνας συνέχισαν να λένε ότι τώρα θα τελειώσει σύντομα. Μα τώρα το τριπλασιάσανε. Σωστό. Άρα έχει σημασία ότι λειτουργεί σε βάθος χρόνου, έχει σημασία ότι έχει περιοριστεί η υψηλή στρατηγική της Ρωσίας, που δεν ποντάρει πια στο να πάρει το Κίεβο όπως το είχε στο μυαλό της, για να ελέγχει εξ ολοκλήρου την Ουκρανία όπως το κάνει με τη Λευκορωσία. Μιλάει τώρα μόνο για τον Ντομπάς, κοιτάζει κινήσεις μόνο τοπικές, προσπαθεί να κάνει τώρα επαφές και χτυπήματα και προς τη Ζαπορίτσια. Όλο αυτό έχει μετατραπεί σε ένα τακτικό παιχνίδι ελιγμών που δεν έχει καμία σχέση με το φανταστικό σενάριο του τύπου Blitzkrieg, ανάλογο με αυτό που είχαν κάνει οι Ναζί όταν μπήκαν στη Δυτική Ευρώπη. Αλλά λέω απλώς ότι άμα το αξιολογήσουμε, δεν βλέπω κάτι το θετικό που βγαίνει από αυτό, και θεωρώ ότι είναι κρίμα για τον ρώσικο λαό να ζει αυτή την κατάσταση λόγω του Κρεμλίνου. Βέβαια είναι η χειρότερη κατάσταση από την πλευρά των Ουκρανών, γιατί δεν έφτιαξαν σε τίποτα να ζήσουν αυτά που ζουν. Αλλά λέω ότι ακόμα και για τους Ρώσους βλέπω ότι είναι άκρως απαράδεκτο και μάλιστα θα έλεγα και άτοπο, γιατί δεν βγαίνει τίποτα από αυτό που κάνουν εδώ και 3 μήνες. Και να το συμπληρώσω αυτό λέγοντας το εξής: η εισβολή στην Ουκρανία υποτίθεται ότι έγινε για να μην μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και να μην συνορεύει η Ρωσία με το ΝΑΤΟ. Εντάξει. Αυτό είναι μερικοί που το πιστεύουν, γιατί δεν ήξεραν ότι το ΝΑΤΟ συνορεύει ήδη με τη Ρωσία λόγω βαλτικών χωρών. Δεύτερον, από τη στιγμή που γίνεται αυτό και η Φιλανδία θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, τελικά θα έχει σύνορα με το ΝΑΤΟ. Αν υπάρχει κάποια λογική σε αυτό που έχει αποφασίσει το Κρεμλίνο, θα πρέπει τώρα να κάνει μια εισβολή στη Φιλανδία, να κάνει ακριβώς το ανάλογο με την Ουκρανία. Και ρωτάω, θα υπάρχουν πάλι δικοί μας που θα λένε τώρα φταίει η Φιλανδία και γι' αυτό πρέπει να αμυνθεί η Ρωσία και να κάνει την εισβολή? Άμα δεν το κάνει, Δημήτρη μου, και δεν κάνει εισβολή στη Φιλανδία, τότε θέλει να πει ότι η εισβολή στην Ουκρανία δεν έγινε για νατοϊκούς λόγους. Και θα έχουμε μια απόλυξη. Άρα και τα δύο σενάρια να πάρεις, και στα δύο φέρεται το αρνητικό πρόσημο για την στρατηγική της Ρωσίας, η οποία το μόνο που πέτυχε είναι να βάλει δύο χώρες επιπλέον στο ΝΑΤΟ, δηλαδή το ΝΑΤΟ τώρα να είναι με 32 χώρες, και να έχει ακόμα και μια περιοχή η οποία θα μπει σιγά σιγά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε βάθος χρόνου και στο ΝΑΤΟ. Έχει λοιπόν η μεγάλη επιτυχία θα είναι το δημοψήφισμα στη Νότια Οσετία,
το οποίο το έχουν από το 8 ουσιαστικά. Ναι, άρα στην πραγματικότητα τι πάμε να συζητήσουμε, βλέπουμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που μπορούν να υποστηρίξουν μια προπαγάνδα, δεν είναι καθόλου υψηλή στρατηγική, όλα αυτά χάνονται σε ένα επίπεδο που ήταν μόνο επιχείρησης, όπως το είχαν πει ούτε ή άλλως, και από επίπεδο επιχείρησης πάμε τώρα πιο κάτω σε επίπεδο τακτικής. Ωραία, στο τέλος θα μας πούνε ότι τελικά θα μαζέψουμε και λίγο τα πράγματά μας, γιατί τελικά ήταν απλώς μια άσκηση στρατιωτική στην περιοχή και επειδή τελείωσε η άσκηση, τελειώσαμε κι εμείς. Αυτά εδώ μου φαίνονται πολύ παθές τεχνάσματα και όχι στρατηγήματα που χρησιμοποιεί η Τουρκία όταν λέει, ας πούμε, ότι εγώ θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο η Κύπρος να κάνει γεωτρήσεις και τώρα να πηγαίνουμε στην πέμπτη γεώτρηση και η Τουρκία να μην λέει τίποτα. Η Ρωσία, με σχόλιο ακροατή του φίλου του Ανδρέα, έχει συνάψει συμφωνία με Φιλανδία ότι θα είναι ουδέτερη? Γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητιέται αρκετά και πριν μιλούσαμε για συμφωνίες για την Ουκρανία. Υπάρχει τέτοια συμφωνία που να δεσμεύει την Φιλανδία, δάσκαλε? Πρώτα απ' όλα, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, η Φιλανδία έχει κατεχόμενα. Βεβαίως. Άρα η Ρωσία όταν έκανε τον πόλεμο, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν μπαίνει στη Φιλανδία και κατέχει μετά την περιοχή Καρέλια και αλλάζει και τα σύνορά της, μάλιστα έχει με πολύ μεγάλη επιτυχία και πάλι εκεί πέρα, η Φιλανδία που ήταν κανονικά οι Φιλανδοί τρεις κοκούκους αντιστάθηκαν θεαματικά, βέβαια η Φιλανδία έχει και 3.000 λίμνες και βάλε, που αυτό δεν βοηθάει και μια μεγάλη έφοδος, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν είναι μια συμφωνία η οποία έχει γίνει με έναν τρόπο θετικό. Είναι σαν να λέμε, ας πούμε, αν η Τουρκία έχει κάνει μια συμφωνία με την Κύπρο για να έχει τα κατεχόμενα. Δεν νομίζω ότι θα ρωτούσε αυτό το πράγμα. Αλλά στην πραγματικότητα είμαστε σε μια φάση όπου η Φιλανδία έχει μια γη που είναι κατεχόμενη από την Ρωσία. Μπορεί πολλοί από τους δικούς μας να μην το ξέρουν καν, γι' αυτό δεν κάνουν αυτή την αναφορά. Και τώρα το θέμα ποιο είναι ότι δεν έχει καμία δέσμευση και η Φιλανδία πολύ απλά θα μπει στο ΝΑΤΟ όπως θα μπει και η Σουηδία χωρίς κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Δάσκαλε, εγώ θα σας ευχαριστήσω θερμά για ακόμα μια φορά, γιατί δίνουμε απαντήσεις σε θέματα που απασχολούν πάρα πολύ κόσμο και θα συνεχίσουμε να τα δίνουμε, να δίνουμε αυτές τις απαντήσεις σε πολύ τακτική και ακόμα πιο τακτική βάση. Ο κόσμος έχει ανάγκη να ακούσει, ο κόσμος είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Ζητάω συγγνώμη από τον Μιχάλη τον Χριστοφίνη. Υπήρξε προηγουμένως αναφορά στο θέμα της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Θα έχουμε την ευκαιρία, Μιχάλη μου, να θέσουμε και αυτό το ερώτημα την επόμενη φορά. Αλλά θέλω να πω, δάσκαλε, ότι ειλικρινά είναι απόλυτα εκτιμητέο σε εποχές όπου η πληροφόρηση είναι περισσότερη σε όγκο από ποτέ, να μπορούμε να σταχυολογούμε και να ξεχωρίζουμε αυτά τα οποία πραγματικά μας κάνουν να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε και να αντιληφθούμε την πραγματικότητα και όχι αυτά τα παιχνίδια τα οποία παίζονται και σε blogs και στο YouTube και στο Facebook και σε site. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δάσκαλε, από τα βάθη της καρδιάς μου για μια ακόμα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και εγώ σε ευχαριστώ, αλλά νομίζω ότι ξέχασες να ευχαριστήσεις τον Δημήτρη που δεν μας διέκοψε. Όχι. Γιατί κανονικά στα 45 λεπτά μας κόβει. Δεν τον ευχαριστώ. Δεν είπατε τη λέξη Biden ούτε μία φορά, δάσκαλε. Μπορεί και να υπάρχει εξέλιξη και να βλέπει τελικά εθνικά ακόμα και το ραδιόφωνο. Δεν είπατε τη λέξη Biden ούτε μία φορά. Γι' αυτό. Όλα εξηγούνται, δάσκαλε. Εγώ από εσάς έχω. Ακολουθώ τον δρόμο της λογικής και της επεξήγησης. Αν ανατρέξετε στην συνέντευξη, όπως ο Μητσοτάκης δεν είπε τη λέξη Τουρκία, εσείς δεν είπατε τη λέξη Biden σήμερα. Γι' αυτό και η σύνδεση ήταν εξαιρετική. Αν θες μπορώ να την πω τώρα, ακόμα και να μας κόψει, γιατί η απόφαση που πήρε ο Biden για να δώσει τόσα δισεκατομμύρια. Τα 40 δισεκατομμύρια. Στην Ουκρανία είναι θεαματική. Και νομίζω ότι ακόμα και ο Δημήτρης μας θα συμφωνήσει ότι είναι μια απόφαση που αλλάζει και παίζει έναν κυρίαρχο ρόλο μέσα σε όλο αυτό το πολεμικό παίρνιο. Επιφυλάσσεται για την επόμενη συνέντευξή μας, γιατί τώρα τον προλάβαμε στο τέλος, μπάζα μπίτερ. Οκ. Ο Δημήτρης λέει αυτός που θα... Φιλιά σε όλους αυτούς που έστειλαν μηνύματα και να ξέρουν ότι εμείς βέβαια θα μπορούσαμε να μιλάμε και μόνοι μας, γιατί είμαστε φίλοι, αλλά πάντοτε σεβόμαστε
όλους αυτούς τους ανθρώπους που ακούνε το Ελλάς FM, που ρωτάνε, που θέλουν να μάθουν, γιατί για μένα όλα αυτά που είπες είναι και χάρη στο Ελλάς FM. Μερικές φορές εγώ δεν δέχομαι ερωτήσεις που είναι τόσο ξεκάθαρες, είναι λίγο με ένα καλλιτεχνικό φλού. Είναι σπάνιοι δημοσιογράφοι που έχουν τα κότσα να τις κάνουν, γιατί ξέρουν μετά ότι θα υπάρχει μια απάντηση. Και εγώ πάνω και δίνω αυτές τις απαντήσεις με έναν ξεκάθαρο τρόπο, γιατί όλοι αυτοί που μας ακούν είναι οι δικοί μας. Σωστό. Ξέρω ότι υπάρχει ένας σεβασμός, υπάρχει μια αγάπη, αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουν, γιατί από την πλευρά μας υπάρχει και το θέμα της προστασίας, γιατί άμα εμείς δεν πούμε αυτά τα δεδομένα και μετά αρχίσουν να φοβούνται, είναι κρίμα. Και εγώ θέλω όταν τελειώνει η εκπομπή να είναι οι δικοί μας χαρούμενοι, γιατί άκουσαν επιτέλους καλά νέα, δομημένα, που να είναι ανθεκτικά στις επιθέσεις, έτσι ώστε να μπορούν και αυτοί από την πλευρά τους να διαδώσουν το έργο που γίνεται από τον ελληνισμό σε όλους τους γνωστούς τους. Σωστό. Πολύ σωστό και θα συμφωνήσω απόλυτα, δάσκαλε, πραγματικά και ειλικρινά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια στο έργο σας και βέβαια τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πολλά και πάλι να πούμε. Καλημέρα, καλή συνέχεια, την αγάπη μου σε εσάς και στη Βίκη. Για ακόμα μια φορά την ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια χαρά. Καλή συνέχεια, Δημήτρη μου.